Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε περιβαλλοντικά ζητήματα θα μείνουμε και θα δούμε τα προβλήματα που προκαλεί ένα ρέμα στην περιοχή της Διαλογής, συγκεκριμένα από όπου κυλούν βοθρολήματα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά πού εντοπίζεται το πρόβλημα και αν φυσικά έχει αναζητηθεί κάποια λύση από τους αρμόδιους. Έντονη είναι η δυσοσμία καθημερινά και κυρίως τις βραδινές ώρες στην κοινότητα Διαλογής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, καθώς άγνωστοι προβαίνουν στη ρήψη βοθρολημάτων στο ανοιχτό ρέμα που υπάρχει στην περιοχή. Μυρίζει. Κάπου από πάνω τα βράδια, είχε πάνω που είχα πάρει αυτά τα ρίχνουν. Βοθρολήματα. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε. Τα ρίχνουν πέμπει και να πούμε. Συχνά όλοι... γίνεται αυτό. Συχνά. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο. Αλλά γίνεται, έχει πρόβλημα. Έχετε δει δηλαδή να ρίχνουν βοθρολήματα? Δεν τα είδα, από τη μυρωδιά καταλαβαίνεις. Μυρίζει έντονα, δηλαδή όταν ρίχνουν πάλι έρχεσαι λέμε. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, ασυνείδητοι βοθροκαθαριστές αδειάζουν το περιεχόμενο των βιτίων τους στο ρέμα σε σημεία που είναι εύκολα προσβάσιμα, αντί να τα μεταφέρουν στον βιολογικό της Σύνδου, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνεται όλο και χειρότερη. Πάντα, εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον, έχουμε πρόβλημα με το ρέμα, ειδικά το καλοκαίρι που ανοίγουμε τα παράθυρα και μυρίζουμε. Κατά καιρούς εντοπίζεται μια μυρωδιά η οποία έχει να κάνει με βοθρολήματα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή, συν τις μυρωδιές που έχουμε τον τελευταίο καιρό σε κοινότητα γκαζιού και αερίου και πετρελαίου. Οπότε το πρόβλημα επιδεινώνεται. Έχουμε καταλάβει ότι πέρα από τον οικισμό αδειάζουν κάποιοι βοθρολήματα. Στο παρελθόν είχαμε κρούσματα κατοίκων που τους βλέπαν, αλλά δεν μπόρεσαν να πάρουν στοιχεία. Τελευταία όμως έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Την τελευταία εβδομάδα κάθε βράδυ μυρίζει. Θεωρούμε ότι τα ρίχνουν μετά τον περιφερειακό. Δηλαδή περνά στον περιφερειακό από πίσω που δεν υπάρχει ο οικισμός πλέον και υπάρχει το ελεύθερο να ρίξουν τα βοθρολήματα. Αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι να είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση που επικρατεί στο ρέμα και κάνουν έκκληση να δοθεί άμεσα λύση, καθώς πολλές φορές αναγκάζονται να φύγουν ακόμα και από τα σπίτια τους. Η έντονη δυσοσμία που επικρατεί προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και στους κατοίκους. Το ρέμα έχουμε πολλά χρόνια που το οποίο έχουμε ξεσπιτωθεί 2 φορές. Μυρίζει έντονα τα βράδια. Μυρίζει έντονα. Το βράδυ δεν ξέρω, μπορεί να έχουν απόβλητα από πάνω μεριά. Από εδώ δεν μπορεί να έρθει αυτοκίνητο, από εκεί έχει δρόμο, γυρίζουν το βράδυ και τα ρίχνουν. Μυρίζει κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μυρίζει έντονα. Τώρα το καλοκαίρι είναι περισσότερο αυτό. Βεβαίως, τώρα το καλοκαίρι είναι χειρότερα. Το χειμώνα βρέχει, φυσάει κάπως καλύτερα. Αλλά τώρα το καλοκαίρι. Τώρα είναι πιο έντονο. Είναι πιο έντονο, βέβαια. Και γενικότερα, αντέχετε το βράδυ, τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε? Τι να κάνουμε. Υπάρχει τρόπος να φύγουμε, δεν υπάρχει. Με τις μυρωδιές, πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση? Κλείνουμε πόρτες, παράθυρα και σκάνουμε σαν τα ποντίκια. Τι άλλο παραπάνω να κάνουμε? Για να βγούμε έξω έναν καφέ, δεν μπορούμε. Το πρόβλημα έχει χειροτερέψει τελευταία. Έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το ανοιχτό ρέμα ξεκινάει από τον ποταμό Λουδία, διασχίζει τον αστικό ιστό και καταλήγει στο ρέμα Δεδροποτάμου, το οποίο με τη σειρά του καταλήγει στον Θερμαϊκό, με συνέπεια τα λίμματα που πέφτουν σε αυτό να καταλήγουν στη θάλασσα. Έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης παίχτηκε χθες άλλη μια πράξη ανάμεσα στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εταιρεία της Ιδενόρ, καθώς η επιχείρηση καταδεικνύει ως υπεύθυνους και έχει οδηγήσει στη δικαιοσύνη το Σωματείο Εργαζομένων για επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας εργαζόμενοι του ομίλου Ιδενόρ, περιμένοντας την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε εις βάρος τους η εταιρεία για τις συνεχιζόμενες τάσεις εργασίας που πραγματοποιούν τον τελευταίο 1,5 μήνα. Οι εργαζόμενοι, όπως λένε, είδαν μείωση των μισθών τους κατά 35% την τελευταία δεκαετία. Ξεκίνησαν στις 7 Ιουνίου στάσεις εργασίας και ζητούν την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας και
διεκδικούν ταυτόχρονα αύξηση των αποδοχών τους κατά 6% τον πρώτο χρόνο. Σύμφωνα με τους ίδιους, ένα μήνα μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 11 Ιουλίου, η εταιρεία τους έθεσε σε διαθεσιμότητα ως μέσο πίεσης για τη διακοπή των στάσεων εργασίας. Έκτοτε, οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν 2 ώρες στάσεις εργασίας με τον όμιλο να καταθέτει αγωγή εις βάρος των κινητοποιήσεων, ζητώντας αποζημιώσεις από τους εργαζόμενους. Οι ίδιοι αναφέρουν πως η εταιρεία καταγράφει πλέον κερδοφορία, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τον Ιανουάριο οι αποδοχές τους αυξήθηκαν κατά 4%. Στα κλασικά προβλήματα τώρα της Θεσσαλονίκης που έχουν να κάνουν πάντα με την καθαριότητα στο συγκεκριμένο, ρωτήθηκαν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης για την άποψή τους, αν θεωρούν ότι η πόλη είναι καθαρή ουσιαστικά ή όχι. Φαίνεται πως τελικά κάποια που φαίνονται μικρά ζητήματα, όπως ακόμη και τα αποτσίγαρα στους δρόμους, κάνουν τους Θεσσαλονικείς να πιστεύουν ότι δεν ζουν σε μια καθαρή πόλη. Μια πόλη καθαρή, χωρίς σκουπίδια στους δρόμους και δελεαστική για τουρίστες και επισκέπτες ζητούν οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι όμως δεν βοηθούν καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα σκουπίδια σε αρκετά σημεία του κέντρου βρίσκονται εκτός κάδου. Ογκώδη αντικείμενα κόσμουν δημόσιους χώρους, ενώ λόγω της αδυναμίας επιβολής προστήμων, γόπες από τσιγάρα είναι μια χαρακτηριστική εικόνα που συναντά κανείς σε κάθε γωνιά του κέντρου. Δεν νομίζω ιδιαίτερα ότι είναι καθαρή σε πόλη Θεσσαλονίκη. Θέλει παραπάνω βελτίωση, θεωρώ. Εγώ έχω έρθει εδώ και 2 εβδομάδες που μένω εδώ πέρα, οπότε κυρίως κέντρο. Θα πω ότι μέχρι εκεί έχω βγει. Και είναι καθαρή σε πόλη. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι καθαρό, αλλά εδώ οι περιοχές πάνω από την Εγνατία έχουμε πρόβλημα. Εδώ πάνω από τη Ροτόντα έχουμε πρόβλημα με τους κάδους. Δεν περνάνε τα απορριμματοφόρα. Γενικά υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια. Πιστεύω ότι ξεκινάει από το Δήμο, αλλά φταίνει και οι δημότες, ναι. Στο ερώτημα ποιος ευθύνεται για την κατάσταση που καθόλου δεν τιμά την πόλη και τους κατοίκους της, οι περισσότεροι απαντούν ότι είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας, καθώς οι ίδιοι οι πολίτες δεν υπολογίζουν τις συνέπειες και πετούν τα σκουπίδια τους όπου τους βολεύει. Η Δημοτική Αρχή σίγουρα φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ θα πρέπει να συνταχθεί εξ αρχής ένα στρατηγικό σχέδιο για το Δήμο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην νοοτροπία του κόσμου, καθώς δεν έχουμε μάθει να πετάμε τα σκουπίδια μας στους κάδους, δεν έχουμε μάθει να ανακυκλώνουμε. Και γι' αυτό παρόλο που οι άνθρωποι θέλουν να είναι καθαρή η πόλη και ο Δήμος προσπαθεί να την κατάει καθαρή, υπάρχει ένα μικρό έτσι πρόβλημα με σκουπίδια. Δείτε τους κανόνες υγιεινής στους δημόσιους. Εννοείται και προσπαθούμε να κάνουμε και τους άλλους να τους στηρούν και βρίσκουμε και πολλά εμπόδια πολλές φορές. Είναι θέμα νοοτροπίας, κυρίως δική μας, των πολιτών. Το να μην βρωμίζουμε το περιβάλλον μας. Και φυσικά και ο Δήμος πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, έχει, αλλά να έχει λίγο περισσότερους έτσι, κάδους, ας πούμε, περισσότερες μεριές. Είναι θέμα νοοτροπίας δικιά μας. Γιατί και ο Δήμος να κάνει κάτι, άμα δεν διορθωθεί αυτή η νοοτροπία που έχουμε, δυστυχώς δεν βγαίνει άκρη. Νοοτροπία του Έλληνα. Κάτι πήγαινε στη Γερμανία να βρει λίγο πακάτω. Θα πας το πρόστιμο. Θα σε πει ο άλλος από δίπλα σου, στους υπολείπους σου λέει θα σου πει πάρ' το και τελείωσε. Το μόνο σίγουρο είναι πως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπη η νέα Δημοτική Αρχή είναι αυτό της καθαριότητας. Σε μια κλειστή κοινωνία όπως είναι η Εσώπου, η λεγόμενη Chinatown της Θεσσαλονίκης στην περιοχή των δικαστηρίων, η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται διευρύνεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Δημοτική Αρχή πριν από 2 περίπου χρόνια είχε ολοκληρώσει και τις αναπλάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή όλης της κοινότητας. Κάνοντας κανείς μια βόλτα στην περιοχή της Εσώπου, την λεγόμενη Chinatown της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνει ότι η γειτονιά αυτή δεν θυμίζει σε τίποτα τα κακόφημα στέκια της παλιάς πόλης. Η ανάπλαση στην οποία προχώρησε πρόσφατα ο Δήμος, αλλά κυρίως η απόφαση της κινέζικης κοινότητας των επιχειρηματιών να φροντίσουν το χώρο τους, είχε ως αποτέλεσμα να συνυπάρχουν αρμονικά καταστήματα, υπηρεσίες και μαγαζιά εστίασης. Η κινέζικη αγορά που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή την έχει βοηθήσει να αναπτυχθεί οικονομικά. Εντάξει, πριν ήταν βιοτεχνίες, μαγαζιά με χοντρική, με διάφορα εργαλεία κτλ. Τώρα έχει μετατραπεί σε άλλη φάση. Είναι τώρα κινέζικη αγορά ουσιαστικά. Κινέζικη αγορά. Και έχουν παραμείνει και υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτά, έχει αλλάξει άρδιν η κατάσταση. Είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, απλώς το εμπορικό κομμάτι που δραστηριοποιείται περισσότερο επιχειρήσεις με κινέζικα ρούχα και είδη. Παρά το γεγονός ότι η επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων είναι δύσκολη, καθώς λίγοι από αυτούς ξέρουν καλά ελληνικά, όλοι είναι πρόθυμοι με χαμόγελο να βοηθήσουν και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που περνούν τις πόρτες των καταστημάτων τους. Μας αρέσει να βλέπουμε έτσι. Εδώ, παιδιά, είμαι πολλά χρόνια εγώ εδώ. Ήταν κέντρο απόκεντρο. Παλιότερα, βέβαια, υπήρχαν κάποιες βιοτεχνίες που απασχολούσαν 400 με 500 γυναίκες. Οι οποίες δεν υπάρχουν τώρα. Μετά ερήμωσε αυτός ο δρόμος και από το 2000 που αρχίσαν να έρχονται οι Κινέζοι, σιγά σιγά κάποια μαγαζιά που ήταν άδεια και στα αζήτητα φτιαχτήκανε, γεμίσανε και έγινε μια πολύ ωραία αγορά. Μας κάνανε και τα πεζοδρόμια, τον δρόμο, καλτηρίμι, όλα αυτά. Οι Κινέζοι είναι καλή κοινωνία, είναι οργανωμένοι, είναι με τα παιδάκια τους, με τις γυναίκες τους, με τους γονείς τους. Κανένα πρόβλημα. Και πολύ εργατικοί. Στην περιοχή της Οδού Εσώπου και κάτω από τον σταθμό του ΟΣΕ αριθμούν περίπου 200 κινέζικα καταστήματα, τα οποία εμπορεύονται από ρούχα και τσάντες μέχρι έξυπνα γκάτζετς και είδη μπιζού. Όταν είχατε έρθει πριν από 20 χρόνια, πόσες επιχειρήσεις κινέζικες είχε? Δεν είχε, δύο επιχειρήσεις είχε. Και τώρα έχει 1,200. Με την ανάπλαση που έγινε αυτή εδώ, ήρθαν τα κινέζικα τα μαγαζιά, δώσαν μία πνοή, μία κίνηση στην περιοχή, διότι τελικά τα μαγαζιά όλα έχουν ενοικιαστεί κλπ. Υπάρχει μια ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη. Η Chinatown της πόλης εξακολουθεί να κατέχει μια σημαντική θέση στο εμπόριο χονδρικής, προμηθεύοντας προϊόντα ακόμη και σε κεντρικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Στα περισσότερα τώρα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα ο αντικαπνιστικός νόμος, που φαίνεται πως χρειάζεται επανεκκίνηση. Την ενεργοποίησή του εκ νέου δίνει με κάθε νόημα τόσο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο αντικαπνιστικός νόμος ενεργοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της κυβέρνησης πλέον πλήρως και τα πρόστιμα που θα προβλέπονται είναι ιδιαίτερα τσουκτερά στους παραβάτες και στους καταστηματάρχες που θα αφήνουν τους πελάτες τους να καπνίζουν, αλλά και στους ίδιους τους πελάτες, με πρόστιμα, όπως είπαμε, τα οποία μάλιστα για τα καταστήματα, αν η παράβαση είναι επαναλαμβανόμενη, θα αυξάνονται διαρκώς. Απαγορεύεται λοιπόν πλέον το κάπνισμα ρητά σε όλους τους δημόσιους χώρους. Τσιγάρο τέλος. Με ή χωρίς καφέ, με ή χωρίς ποτό. Το κάπνισμα πλέον θα απαγορεύεται ρητά σε κέντρα διασκέδασης, αλλά και σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται αποφασισμένη να ακολουθήσει έστω και με καθυστέρηση την υπόλοιπη Ευρώπη και να θέσει σε πλήρη ισχύ έναν ανενεργό επί πολλά έτη νόμο. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι ο κύριος λέει θα έχουμε δουλειά, θα συνεχίσουμε να έχουμε δουλειά. Εγώ λέω πήρω τον καφέ μου χωρίς να καπνίζω. Μια χαρά είμαι. Πήρω το ποτό μου χωρίς να καπνίζω. Μια χαρά είμαι. Κάπνιζα, ήμουν να καπνιστείς. Μέχρι τα 45 μου ήμουν να καπνιστείς. Και φανατικός. 1,5 πακέτα κτλ. Λοιπόν, δεν καταλάβαινα τότε ότι πώς χωρίς τσιγάρο θα πιω καφέ. Πώς χωρίς τσιγάρο θα πω ποτό. Δεν το καταλάβαινα. Τώρα είμαι μια χαρά. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Ναι. Να αυστηροποιηθούν. Δηλαδή είναι να επιβάλλουν το νόμο. Και ο παπάς μου που τον καπνίζει στο σπίτι, τον το βγάζω έξω στο μπαλκόνι. Καπνίζει και στριφτό κιόλας. Και πρέπει να έχουν και χημικά μέσα και είναι πολύ βαρύ. Ο διχασμός που επικρατεί αφορά κυρίως τις καφετέριες. Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι πρέπει να μάθουμε να τηρούμε τους νόμους. Προτάσεις βέβαια για συμβιβασμό υπάρχουν πάντα. Πρέπει να τα χαρακτηρίσουν τα μαγαζιά. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλω εγώ το μαγαζί μου να είναι καπνιστόν, να είναι καπνιστόν. Εάν δεν θέλω, μη καπνιστόν, να μην μπαίνει κανένας. Δηλαδή επιλογή του καθενός είναι. Κάποιοι το τηρούν και κάποιοι δεν το τηρούν, τότε είναι που υπάρχει αθέμενος ανταγωνισμός. Θα γίνει συνήθεια όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα καπνίζουμε μέσα, θα καπνίσουν έξω ή θα περιορίσει το κάπνισμα. Δεν θα χρειάζεται να συνδέεται η απόλευση του καφέ αναγκαστικά με το τσιγάρο. Όταν έχει τέτοιες επιπτώσεις στην υγεία που είναι το πρωτεύον. Είστε υπέρ των αυστηρών ελέγχων που είναι να γίνουν? Είμαι υπέρ των αυστηρών ελέγχων που να γίνουν, διότι όσοι εδώ και τόσα χρόνια εφαρμόζουμε τον νόμο, αισθανόμαστε αδικημένοι που υπάρχει ανοχή στους ανταγωνιστές που δεν το εφαρμόζουν. Οι αμετανόητοι καπνιστές ζητούν ο νόμος να τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα, οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας από τα καυσαέρια των λεωφορείων. Μείναμε στο τσιγάρο μέσα στις καφετέρειες, αυτό μας σώζει. Όταν εδώ πέρα τα αστικά βγάζουν ένα ντουμάνι από πίσω
ενδιαφέρθηκε κανένας να επιβάλει νόμο για τα αστικά που από πίσω από τις εξατμίσεις βγάζουν ένα μπούρι, ίσως να τα έχετε δει. Είναι μαύρα από τη σκόρη. Αυτό δεν επιβαρύνει την υγεία τη δική μου. Καπνίζω έξω. 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 Είστε υπέρ του να ξεκινήσουν την αυστηρή έλεγχη. Ασφαλώς. Σε κάθε τι πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι. Σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, της κοινωνικής μας ζωής, πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Το τσιγάρο τώρα είναι πολύ σημαντικό. Ασφαλώς. Είναι και θέμα παιδείας. Πρέπει να μάθουμε να συμβιβαζόμαστε με τους νόμους. Ότι είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου η ελληνική ιδιαιτερότητα κάνει θαύματα και δεν εφαρμόζεται τίποτα. Ακόμα και χώρες των Βαλκανίων, για όποιον ταξιδεύει, άνετα μπορεί να δει ότι εφαρμόζεται. Πρέπει να γίνει πιο αυστηρή έλεγχη, πιστεύετε? Δεν γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον σε κλειστό χώρο που για κάποια παιδιά, κάποια μωρά ή για ακόμα και ανθρώπους που δεν καπνίζουν, που είναι ενοχλητικό, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να μην υπάρχει καπνός εκεί μέσα. Τα πρόστιμα πάντως που προβλέπει ότι επιβάλλονται ο αντικαπνιστικός νόμος είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και γίνονται ακόμη πιο υψηλά όταν οι παραβάσεις είναι επαναλαμβανόμενες. Φυσικά δεν θα μπορούν να γίνουν έλεγχοι καθημερινοί όπως φαντάζεται κάποιος προκειμένου να πιαστούν στα πράσα, έτσι όπως λέμε οι παραβάτες, αλλά σε κάθε περίπτωση φύλαγε τα ρούχα σου. Είναι μεγάλο το ζήτημα, γίνει πολλές αντιτράσεις και πάρα πολλές προτάσεις υπάρχουν από την πλευρά των καταστηματαρχών για το αν μπορούν να καπνίζουν έξω, αν τα καταστήματα το χειμώνα θα χωριστούν τελικά σε σημεία και σε μέρη για τους καπνιστές και πολλές παράμετροι ακόμη που έχουν να συζητηθούν. Τώρα πάμε στη Ροτόντα, το μνημείο αυτό για την Θεσσαλονίκη, το οποίο στον εξωτερικό του χώρο δυστυχώς ήταν γεμάτο από μουτζούρες και κακόγουστα γκράφιτι. Με μία επιχείρηση καθαρισμού άλλαξαν κάποια σημεία όψη. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα και για την τριγύρω περιοχή φαίνεται πως είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως αναδεικνύει και το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε. Γκράφιτι πάνω σε τείχους, κάδους, πλακάκια και κολόνες. Συνθήματα χωρίς κάποιο νόημα. Μορφές σχηματισμένες με σπρέι, ακόμη και μηνύματα αγάπης ή μίσους, κοσμούν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κεντρικά σημεία, επιβλητικά κτίρια και δυστυχώς και ορισμένα μνημεία. Οι παραβάτες ανενόχλητοι εκφράζουν τις σκέψεις τους και ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους, χωρίς να υπολογίζουν τη ζημιά που προκαλούν στον περιβάλλοντα χώρο και την αισθητική μας. Εάν είναι πετυχημένα, είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά ενοχλούν μόνο όταν είναι στα στόρια των μαγαζιών. Εκεί είναι απρέπεια. Όταν πηγαίνουν σε ξένη περιουσία πάνω στα στόρια τους ή στα παράθυρα και σε αυτό, φυσικά πρέπει να τιμωρούνται. Η ασυδοσία πρέπει να τιμωρείται. Όταν οι λεγόμενοι καλλιτέχνες του δρόμου έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, άποψη και σχέδιο για τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει ένας τείχος της πόλης, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει εντυπωσιακό. Δεν είναι λίγα τα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα οποία έχουν αποτυπωθεί ακόμη και έργα τέχνης. Πιστεύω ότι τα γράφητι γενικά ομορφαίνουν μια πόλη. Είναι μια μορφή τέχνης κι αυτή. Πολλά χρώματα, πολλά σχέδια. Και σίγουρα θα έπρεπε να δίνεται κάποιος χώρος κανονικά σε όλους τους καλλιτέχνες να κάνουν την τέχνη τους κάπου. Και να μην την κάνουν έτσι σε άκυρα σημεία, ας πούμε, να φαίνονται σαν κακοτεχνήματα. Το ιδανικό για πολλούς θα ήταν να διατεθούν συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν όσα τους επιτρέπει η φαντασία τους, πάντα με την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Αυτά που έχουν θέμα σωστό, κοινωνικό και είναι καλέσθητα, καλόγουστα και για όλο τον κόσμο. Ναι, τώρα άκυρα ονόματα που δεν ξέρουμε τι υπόσταση έχουν και απλά το μόνο που κάνουν είναι να σχημίζουν την πόλη. Όχι βέβαια. Και ειδικά τα κτίρια που εδώ ας πούμε στη Ροτόντα τώρα τα έχουν καθαρίσει. Είναι παράδεκτο αυτό και ναι, θα ήταν πολύ καλό και ωραίο να υπάρχουν χώροι που να γίνονται ωραία γκράφιτι από καλλιτέχνες, αρτίστες. Όπως υπάρχουν και σε άλλες πόλεις, ας πούμε, που είναι από την Κύπρο, στην Πάφο, έχουν κάνει σε νέα κτίρια ειδικούς τείχους για αυτό το σκοπό. Ναι, αυτό μου φαίνεται πιο ιδανικό σαν σκέψη, σαν σενάριο. Κάποιοι χώροι που κάποιος να μπορεί να εκφραστεί και να κάνει όπως κάτι που θα σκεφτεί. Δεν έχω θέμα, αρκεί να είναι όμορφα γκράφιτι και όχι ό,τι να είναι.
Πιστεύεις ότι θα ήταν καλό να δοθούν ίσως κάποιοι χώροι για να μπορούν να δημιουργούν εκεί πέρα? Ναι. Να είναι μεγάλοι χώροι και να καλούν επαγγελματίες οι οποίοι να κάνουν ωραία έργα και όχι κάτι τέτοιο όπως εδώ. Πρόσφατα άλλαξε και πάλι όψη το επιβλητικό μνημείο της Ρωτώντας στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα γκράφιτι και τα tags καθαρίστηκαν. Η επιχείρηση διήρκησε περίπου 20 μέρες και το κόστος ήταν περίπου 7.500 ευρώ για να καθαριστεί ο περίβολος της Ρωτώντας από τα δεκάδες γκράφιτι τα οποία τον είχαν καλύψει. Τα συνθήματα είχαν γεμίσει το τείχος, το οποίο καθαρό πια έχει την εικόνα που αρμόζει στον περιβάλλοντα χώρο ενός τόσο σημαντικού μνημείου της UNESCO. Βέβαια, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα παραμείνει έτσι καθαρό και αν η εικόνα αυτή θα ακολουθήσει και όλη αυτή την προσπάθεια που κατεβλήθη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί το πρόγραμμά μας με τις αναλύσεις στις 8.30 και το Σάκη Μόσχη με την πολιτική επικαιρότητα και φυσικά το Δελτίο Ειδήσεων, το κεντρικό στις 9, με όλα τα ρεπορτάζ αναλυτικά για την επικαιρότητα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο στις 5.30 για την τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα προς το παρόν και καλό σας βράδυ.